Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα θέλω να πρωτοτυπήσουμε λίγο και να κάνουμε έναρξη με χαρούμενες ειδήσεις. Ψάχνοντας ωστόσο στην ατζέντα, είναι ελάχιστες αυτές, αλλά έτσι θέλουμε να σας προδιαθέσουμε λίγο ευχάριστα πια, γιατί με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και η δική μας ψυχή έχει μαυρίσει και κυρίως η δική σας που σας τα μεταδίδουμε. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε με τα καλά νέα της ημέρας, να καλησπερίσουμε τον Πάνο τον Τζίφα. Πολύ καλησπέρα και από εμένα. Τη Σταυρούλα τη Λούρου. Καλησπέρα. Τη Χαρά τη Λεμονή από το press1.gr. Καλησπέρα, Χαρά. Καλησπέρα. Και λέω λοιπόν, Χαρά μου, να ξεκινήσουμε με χαρούμενα νέα. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν από την θετική έκβαση με την υγεία του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος νοσηλεύεται στην εντατική εδώ και 2 μήνες, Πάνο Τζίφα. Έτσι ακριβώς. Πραγματικά έχουν περάσει 2 ολόκληροι μήνες όπου ο Βασίλης Λεβέντης βασανίζεται κυριολεκτικά από τον κορονοϊό. Το ευτυχές γεγονός ότι επιτέλους αποσωληνώθηκε και έτσι βρίσκεται στο 10ο όροφο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, σε κανονικό κρεβάτι, αναρρώνει και μάλιστα κάνει και χιούμορ, όπως λέει ο αδερφός του τουλάχιστον, ζητώντας επιτακτικά από τους γιατρούς να βγει την Παρασκευή κιόλας. Πάει να πει ότι τα κατάφερε παρά το ότι είχε υποκείμενα νοσήματα. Αυτό είναι μεγάλη ελπίδα για όλους όσους έχουν κορονοϊό και μετά από 2 ολόκληρους μήνες και διασωληνωμένος. Αυτό είναι μια μεγάλη, όπως είπαμε, ελπίδα για όλους όσους έχουν αντιμετωπίσει ή αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα που πραγματικά σκοτώνει. Και να περάσουμε και στο δεύτερο ευχάριστο της ημέρας, Χαρά Λεμονή. Και δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι όχι μόνο σώθηκε η μητέρα, αλλά και το βρέφος που μας είχε απασχολήσει, η εγκυμονούσα τέλος πάντων που κόλλησε κορονοϊό, γέννησε τελικά. Όχι μόνο γέννησε και είναι σε καλή κατάσταση και εκείνη και το βρέφος, αλλά βρίσκονται ήδη και στο σπίτι τους. Αποσωληνώθηκε η κοπέλα, είναι καλά, ευτυχώς. Αφού είπε κάποια στιγμή συγκλονισμένη, όταν ξύπνησα, είπα μέσα μου, δεν θα κλάψω, δεν θα το βάλω κάτω. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά αυτά που αφηγείται η 32χρονη Ερσίδα, που έδωσε μάχη με τον κορονοϊό για 15 ημέρες στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Γέννησε πρόωρα με κεσαρική και έκτοτε δεν ξαναείδε το μωρό της, γιατί χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Μοναδική συντροφιά της, όπως είπε, ήταν η φωτογραφία του νεογέννου του παιδιού που της έδωσε δύναμη και το τραγούδι του Πλούταρχου «Θα σε νικήσω». Όλη μέρα, λέει, άκουγε αυτό. Ήταν 8 μέρες στην εντατική και 8 μέρες στο δωμάτιο στο Ιπποκράτειο, δηλαδή 2 εβδομάδες. Στην εντατική ο σύζυγός της είχε στείλει μια φωτογραφία του μικρού και είχαν γράψει γύρω-γύρω διάφορα πράγματα και όταν ξύπνησε και το είδε, εκεί είναι που είπε «Όχι, δεν θα κλάψω, δεν θα το βάλω κάτω». Ήταν μέρες που πέρασαν από ό,τι είπε βασανιστικά για εκείνη. Έβλεπε το μωρό της μόνο μέσα από μια οθόνη, γιατί ο άντρας της είχε βάλει κάμερα στο δωμάτιο του μωρού και της πήγαν το κινητό και έτσι το έβλεπε συνέχεια. Για να ακούσουμε συνέχεια. Όμως την ίδια τι λέει. Η φωτογραφία που μου έδωσε πολύ δύναμη και το τραγούδι του Πλούταρο. Να σε νικήσω όλη μέρα αυτό το άκουγα. 8 μέρες την εντατική και 8 μέρες πάνω στο Ιπποκράτειο πάλι στο δωμάτιο. Στην εντατική ο σύζυγος είχε στείλει μια φωτογραφία του μικρού. Και μου το διάβασα και είχε γράψει γύρω-γύρω πράγματα. Και αυτό, όταν ξύπνησα και το είδα, είπα από μέσα μου ότι δεν θα κλάψω, δεν θα το βάλω κάτω. Και έτσι έγινε. Είχε βάλει κάμερα στο δωμάτιο του μωρού. Μου έφεραν το κινητό, έβλεπα όλη την ώρα. Όταν βγήκα από την εντατική, είπα σε μέσα μου ότι δεν θα κλάψω μέχρι να σηκωθώ και το καταφέρω, λέω, να πάω δίπλα στα παιδιά. Σε όλη η οικογένεια είχαν εμβολιαστεί. Απλά εγώ φοβόμουν μην περάσει κάτι στο μωρό και έλεγα να γεννήσω με το καλό και μετά να κάνω το εμβόλιο. Όλη αυτή είναι δικιά μου. Τώρα που πέρασα όλα αυτά που πέρασα, θα είχα κάνει το εμβόλιο και θα έλεγα να το κάνουν όλοι. Η ιδέα μόνο σε τρελαίνει να είσαι δίπλα στο σπίτι και να μην μπορέσεις να μυρίσεις το μωρό. Αλλά ένα στίγμα στη ζωή μου. Θα το καταφέρω και τα κατατάφερα. Ευχαριστώ όλους τους γιατρούς. Πραγματικά με κράτησαν και με έδωσαν δεύτερη ζωή.
Τουλάχιστον υπάρχουν και τα καλά νέα της ημέρα. Η κοπέλα ακόμα δεν μπορεί να μιλήσει καλά-καλά όπως ακούσαμε. Και εκεί που πρέπει να σταθούμε είναι σε αυτό που είπε. Θα έλεγα κάντε το εμβόλιο, να το κάνουν όλοι. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Εκεί δυστυχώς στεκόμαστε όλοι και το λυπηρό είναι ότι βλέπεις ανθρώπους που είναι αρνητές ακόμα του εμβολίου και όταν φτάσουν σε αυτό το σημείο λένε «Α, έπρεπε να το κάνω, κάντε το όλοι». Και το θέμα είναι να το κάνουμε αρνητές, πριν φτάσουμε θα εκεί. Θα μου επιτρέψετε, πέρα από τους αρνητές υπάρχουν και αυτοί που ψάχνονται ακόμη για να αγοράσουν πλαστά πιστοποιητικά είτε ίασης, είτε νόσησης, είτε εμβολίου. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και μάλιστα είναι... αποκαλύφθηκε και νέο κύκλωμα πλαστών πιστοποιητικών νόσησης με εγκέφαλο ένα διαγνωστικό κέντρο. Ένα διαγνωστικό κέντρο στο κέντρο της Αθήνας, παρακαλώ. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Να πούμε λοιπόν ότι για 200 ευρώ το συγκεκριμένο διαγνωστικό κέντρο σου έβγαζε μέσα σε μια εβδομάδα ένα ωραιότατο πιστοποιητικό νόσησης, έτσι ώστε δεν χρειαζόταν για τουλάχιστον για ένα εξάμεινο να κάνεις το εμβόλιο και φυσικά δεν χρειαζόταν να παρουσιάζουν και τα rapid test στη δουλειά τους οι ανεμβολίαστοι. Να πούμε λοιπόν ότι έχει προκληθεί μεγάλος άλλος, καθώς μια γυναίκα ήταν αυτή που τους παγίδευσε, η οποία ήταν ανεμβολίαστη, ζήτησε το συγκεκριμένο πιστοποιητικό και στέλνοντας 200 ευρώ φυσικά και το πήρε. Παρ' όλα αυτά, το διαγνωστικό κέντρο ρίχνει ευθύνες στην λήπτρια του δείγματος, λέγοντας ότι πρόκειται για μια εξωτερική συνεργάτεια, η οποία πήγε το δείγμα εκεί με δικό της όνομα, βγήκε το δείγμα θετικό και έτσι το κέντρο έστειλε τα αποτελέσματα στο ΝΕΟΔΗ. Για να ακούσουμε όμως τι λέει η γυναίκα που τους παγίδευσε. Είστε το πρόσωπο που μπλέξαμε σαν Live News να μας βοηθήσετε για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Είστε ανεμβολίαστοι, σωστά? Ναι, βεβαίως. Στα χέρια σας λοιπόν κρατάτε ένα χαρτί το οποίο είναι ένα πιστοποιητικό νόσησης. Νοσείτε από κορονοϊό? Όχι. Το πιστοποιητικό αυτό πώς το λάβατε? Συμφώνησα να δώσω εσάς τα στοιχεία μου προκειμένου να διαπιστώσουμε αν όντως μπορούμε να βγάλουμε ένα πλαστό πιστοποιητικό. Μια εβδομάδα όμως μετά μου ήρθε στο email μου ότι έχω κάνει μοριακό τεστ στο συγκεκριμένο διαγνωστικό κέντρο στο οποίο δεν έχω επισκεφτεί καν. Δεν έχετε πάει ποτέ? Ποτέ. Δεν ήρθε ποτέ κάποιος στο σπίτι να πάρει κάποιο δείγμα για να κάνετε κάποιο τεστ? Όχι, κανένας. Υπήρχαν όμως κάποιες προϋποθέσεις. Έπρεπε να δώσετε κάποια στοιχεία έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Μάλιστα. Χρειάστηκε το μόνο πράγμα να δώσω τα στοιχεία μου, όπως το όνομά μου, ένα email, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, το ΆΜΚΑ, ώστε να βγει αυτό το πλαστό πιστοποιητικό. Είναι το mail στο οποίο σας ήρθε το πλαστό πιστοποιητικό? Ναι, βεβαίως. Έχει έρθει ένα email από το διαγνωστικό που έκανα το μοριακό και δείχνει ότι είμαι θετική. Είναι περασμένο στο σύστημά σας? Δεν έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα των πολιτών, αλλά φυσιολογικά θα μπορείτε να το ελέγξετε στο gov.gr αυτό. Πότε κάνατε το τεστ? Μπήκα στο gov και είδα ότι υπάρχει ότι είμαι θετική. Άρα έχετε δηλωθεί λοιπόν? Ναι. Τι πρέπει να κάνω? Δεν έχω συμπτώματα. Πρέπει να παραμείνετε σε καραντίνα για 10 ημέρες από την ημέρα που κάνατε το τεστ. Το τεστ πότε το κάνατε? Την Παρασκευή. Ωραία. Από την Παρασκευή λοιπόν μετράτε 10 ημέρες καραντίνα. Ακολούθησα τις οδηγίες στο ΕΟΔΗ και μπήκα στην πλατφόρμα για το εμβόλιο και όντως δείχνει η πλατφόρμα ότι έχω διαγνωστεί με COVID-19. Τραγικό, έτσι. Τραγικό. Και τους δίνει, όπως είδαμε, κιόλας που λέει σε 5 μήνες, προγραμματίστε το ραντεβού σας κτλ. Έτσι. Τραγικό. Μιλάμε για επιχείρηση. Και να πω ο Γιώργος Πατούλης ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στην Ελλάδα που, όπως σε παγκόσμιο επίπεδο, πληττόμαστε από τον COVID και τους ανθρώπους που χάνονται αυτή τη στιγμή στις μονάδες, εάν έχουν μπει για άλλη μια φορά τυφλοπόντικες, παγαπώντητες, πώς να τους ονομάσω, και ακόμα και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να βγάλουν χρήμα εις βάρος ανθρώπων και προφανώς προτάσσοντας το κέρδος του θανάτου, τότε ειλικρινά, το λέω και σήμερα και μέσα από την εκπομπή σας, ίσως δεν καταλαβαίνουν ακριβώς ούτε τι είναι η ζωή, ούτε τι θα έπρεπε να κάνουν. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα στοιχεία, τα οποία πιθανολογώ μέσα και από τη δική σας έρευνα, πιθανολογώ και μέσα από τη μαρτυρία της συγκεκριμένης πολίτη που παρουσιάζεται, της κυρίας, νομίζω ότι θα πρέπει να εγχειρηθούν σε αρμόδιες αρχές. Προφανώς και από τον Ιατρικό Σύλλογο θα θέλαμε Αθηνών να τα ελέγξουμε
και όσο μας αφορά και από την περιφέρεια, διότι ξέρετε, εάν συμβαίνει αυτό, τότε πραγματικά δεν φτάνει που έχουμε έναν ιό ο οποίος εξαπλώνεται, ο οποίος μεταλλάσσεται με όλες αυτές τις παθογένειες που δημιουργούνται από αυτού, αλλά έχουμε ακόμα και σε επίπεδο κέρδους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ό,τι είναι δυνατόν εις βάρος των συνανθρώπων μας και υπέρ του δικού τους κέρδους. Σε αυτό θα είμαστε αμήλικτοι. Μάλιστα, αυτά είπε ο κύριος Πατούλης. Και να πούμε πάνω Τζίφα ότι έρχονται αλλαγές ως προς τη διάρκεια της λήξης των πιστοποιητικών. Έτσι ακριβώς. Έτσι υπάρχει ακριβώς. Μια σύγχυση ωστόσο, γιατί κάποια πιστοποιητικά θα έχουν ισχύ 7 μήνες, άλλα 9 μήνες. Τι ναι. γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Λοιπόν, η απόφαση η οποία ελήφθη και επί της ουσίας θα επικυρωθεί και πανευρωπαϊκά, να το πούμε αυτό, είναι η εξής. Ότι πλέον θα υπάρχει η ισχύς μάλλον πλέον των εμβολίων για την τρίτη δόση επί της ουσίας, εφόσον έχουμε φτάσει ήδη στον Δεκέμβριο, πλέον θα είναι σε δύο ταχύτητες. Ποιες θα είναι αυτές οι δύο ταχύτητες? Η μία ταχύτητα λοιπόν θα αφορά τους άνω των 60 ετών και θα είναι στους 7 μήνες η ανανέωση του εμβολίου, δηλαδή θα είναι ανεμβολίαστος μετά τους 7 μήνες από τη δεύτερη δόση, εάν δεν έχει πάει να κάνει και την τρίτη, ο 60 και άνω. Το ίδιο βέβαια θα συμβαίνει και για τους 60 και κάτω, αλλά όχι στους 7, στους 9 μήνες. Με απλά ελληνικά, τρίτη δόση στους 9 μήνες maximum. Αυτό είναι το πλαφόν, το όριο που βάζει πλέον η κυβέρνηση Τζίνα. Και το τρίμηνο που λέγανε, τι ακριβώς είναι, γιατί δεν το έχω καταλάβει πάνω. Ναι, ούτε εγώ έχω καταλάβει, αλλά δεν υπάρχει επειδή αυτή υπάρχει τη στιγμή... Επειδή υπάρχει ασάφεια η αλήθεια, θα ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη. Α, ναι, ναι. Μήπως καταλάβουμε βέβαια, κάτι βέβαια. Καλύτερα. Για να δούμε λοιπόν τι είπε ο υπουργός. Πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα πρέπει να συζητήσουμε την ισχύ γενικότερα των πιστοποιητικών σε ένα χρόνο που να διαφυλάσσει την ανοσία των πολιτών. Εγώ δεν κατάλαβα κάτι ιδιαίτερο πάντως από αυτό που είπε ο κύριος Πλεύρης. Το τρίμηνο δεν ξέρω τελικά αν καταργήθηκε. Το τρίμηνο ακούστηκε και για τα μονοδοσικά εμβόλια, ακούστηκε και για κάποιες περιπτώσεις πολιτών κτλ. Βέβαια, ξαναλέω ότι μέχρι και τον Ιανουάριο που θα γίνει στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής και θα αποφασιστεί εν τέλει αν πράγματι πάμε σε δύο ταχύτητες, έχουμε προς στιγμήν αυτές τις δύο. 7 μήνες για τους 60 και άνω και τρίτη δόση, η 60 και κάτω, στους 9 μήνες είναι η ισχύ του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Άρα δηλαδή, ουσιαστικά παρατείνεται, διότι μέχρι τώρα έχουμε 6 μήνες που πρέπει να κάνουμε πάλι τον εμβολιασμό μας. Την αναμνηστική δόση στους 6 μήνες την κάνουμε. Άρα ακριβώς, ουσιαστικά ακριβώς. Πιστοποιητικό μας μέχρι στιγμής έχει διάρκεια 6 μηνών. Ακριβώς. Άρα λοιπόν μετά την τρίτη δόση έχουμε παράταση. 7 μήνες για τους άνω των 60 και 9 για κάτω των 60. Κάτω των 60. Που αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να επαναλάβουμε τον εμβολιασμό μας. Άμπρα. Άρα λοιπόν δεν παραμένουμε στην αναμνηστική δόση, αλλά σε συνεχείς δόσεις. Εκεί πάει η δουλειά βέβαια. Αν το δείτε έτσι, είναι ξεκάθαρο. Ναι, σου λέει βέβαια για την τρίτη δόση, αλλά και εγώ νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σαν ένα ποτήρι νερό. Μα συγγνώμη, όταν σου λέει ότι λύγει το πιστοποιητικό σου στους 7 και στους 9 μήνες, τι σημαίνει ότι θα πρέπει να επαναλάβεις τον εμβολιασμό για να έχεις πάλι. Θα εξαφανιστεί ως διαμαγείας ο κορονοϊός και θα ρατίζει αυτή η ιστορία. Ναι, θα εμφανιστεί ο μάγος του Οζ, έτσι με το ραβδάκι του, θα κάνει ένα κλικ και θα εξαφανίσει τον κορονοϊό. Ναι, δεν γίνονται αυτά. Οπότε, επομένως, πηγαίνουμε όπως βλέπουμε ολοταχώς για τέταρτη ότι δόση. Κάποιες μελέτες που έχουν γίνει στο εξωτερικό λένε ότι μετά από κάποια χρόνια θα είναι σαν μία πλήρωση. Αλλά πρέπει μετά να το δούμε κάποια χρόνια. Προς το παρόν βιώνουμε τα δύσκολα τώρα. Επιστήμονες που λένε ότι θα χρειαστεί να το κάνουμε μία φορά το χρόνο τουλάχιστον. Θα γίνει σε άλλη εποχή γρίπη. Με τις ακριβώς. Θα γίνει μέχρι να φτάσει στο χρόνο, γιατί τώρα η μεγαλύτερη διάρκεια των νέων είναι το 9 μήνο, από ό,τι βλέπουμε.
Ας ευχηθούμε να γίνει σαν τη γρήπη και ας είναι επικίνδυνη γρήπη. Και χαρά μου, έχουμε εξελίξεις με την υγεία του Μητροπολίτη Αιτωλίας Κοσμά. Να θυμίσουμε ότι ήταν ο ανεμβολίαστος Μητροπολίτης Φθιώτιδος. Δυστυχώς δεν είναι καλές οι εξελίξεις, Τζίνα. Η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερο σοβαρή. Οι γιατροί είναι πολύ συγκρατημένοι προς την εξέλιξή της. Να θυμίσουμε ότι είναι διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός από τις 2 Δεκεμβρίου. Το ιατρικό προσωπικό που φροντίζει... Που να πούμε μετέβει με το ζόρι, γιατί δεν ήθελε καν να νοσηλευτεί. Επιχείρησε να τον ξυπνήσει. Ωστόσο, εκείνος δεν ανταποκρίθηκε και οι θεράποντες γιατροί διαπίστωσαν πολυοργανική ανεπάρκεια με βαριά επιδείνωση του αναπνευστικού. Αυτό σημαίνει ότι η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα σοβαρή, γιατί είναι πολύ συγκρατημένη. Να θυμίσουμε επίσης ότι βρέθηκε θετικός στις 18 Νοεμβρίου, παραμένοντας αρχικά στο σπίτι του. Στη συνέχεια επιδεινώθηκε η κατάστασή του, κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά του, για το, την οποία ο ίδιος αρνούνταν, όπως είπες. Και τελικά αποφασίστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο του Αγρινίου, όπου και διασωληνώθηκε και 2 Δεκεμβρίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και πληροφορίες μας αναφέρουν ότι σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται και η αδελφή του. Επίσης ανεμβολιαστή. Μάλιστα, αυτά να βλέπει το ποιμνιό του, να παραδειγματίζεται, γιατί ακολουθώντας τις οδηγίες του πνευματικού τους, βλέπετε την κατάληξη. Δύο άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους. Εμείς όμως, επειδή αγαπάμε τη ζωή μας και θέλουμε να φροντίζουμε τον οργανισμό μας, δεν εγκαταλείπουμε ποτέ, κάθε πρωί που θα ξυπνήσουμε, μία συνήθεια πια που μας έχει γίνει λατρεία. Και δεν είναι άλλη από το να πίνουμε το αγαπημένο μας κολαγόνο, το Golden Reaction Collagen. Κάθε πρωί, λοιπόν, ένα καπάκι, το λέω εγώ, κολαγόνου, αλλάζει τη μέρα μας, αλλάζει τη ζωή μας, αλλάζει τον οργανισμό μας. Και όλα αυτά μπορούμε να τα πετύχουμε μόνο με ένα τηλεφώνημα. Γι' αυτό, λοιπόν, τώρα καλέστε στο 211.600 και με 39 ευρώ μπορείτε να κάνετε δικό σας αυτό το πολύτιμο δώρο υγείας. Και πραγματικά είναι πολύτιμο δώρο υγείας, γιατί έχει τόσα ευεργετικά συστατικά μέσα, δουλεύει τόσο καλά στα κακό κείμενα του οργανισμού μας, που πραγματικά μας κάνει άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό, λοιπόν, τώρα καλείτε στο 211.600 και εμείς σας δίνουμε μόνο με 39 ευρώ, όχι μόνο ένα μπουκάλι κολαγόνου, αλλά δύο μπουκαλάκια κολαγόνου και βέβαια δώρο τη σπιρουλίνα με τη χλωρέλα. Να υπενθυμίσουμε όμως, Ρούλα μου, το τι προσφέρει το κολαγόνο στον οργανισμό μας και γιατί το δικό μας κολαγόνο, αυτό εδώ που σας παρουσιάζουμε, το εντελώς φυτικό προϊόν, το Golden Reaction Collagen, είναι ξεχωριστό και μοναδικό και ιδιαίτερο για αυτά που παρέχει στον οργανισμό μας. Διότι πέρα από το υαλουρανικό οξύ και πλήθος βιταμινών, όπως συμπλέγματα B, C, μαγνήσιο, Q10, έχει και κάτι ιδιαίτερο, που δεν είναι άλλο, Ρούλα μου, από την κουρκουμίνη. Να πούμε για την κουρκουμίνη ότι έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξυδωτική δράση, βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση εμφάνισης των καρδιακών παθήσεων, ενώ σε χρόνο συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου, στην πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ, στην πρόληψη της πρόωρης γύρανσης, στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και φυσικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της αρθρίτιδας. Κανείς, λοιπόν, δεν πρέπει να ξυπνάει κουρασμένος, κανείς δεν πρέπει να ξυπνάει κακοδιάθετος. Πρέπει να πολεμήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, ενισχύοντας τον οργανισμό μας. Γιατί ενισχυμένος οργανισμός μπορεί να ανταπεξέλθει παντού και πάντα. Γι' αυτό, λοιπόν, κάντε τώρα το καλύτερο δώρο υγείας στον οργανισμό σας, καλώντας το 211.600 και με 39 ευρώ, όχι μόνο ένα μπουκαλάκι κολαγόνου, αλλά δύο μπουκαλάκια κολαγόνου και βέβαια το τέρι του, όπως λέω εγώ, το συμπλήρωμά του ή σπιρουλίνα με τη χλωρέλα, θα γίνουν δικά σας. Διότι κολαγόνο με σπιρουλίνα αποτελεί ένα πολύ πολύ δυνατό τείχος προστασίας του οργανισμού μας, που δεν αφήνει τίποτα και κανένα να το βλάψει. Καλείτε, λοιπόν, στο 211.600 και με 39 ευρώ ήρθε η στιγμή να αναστήσετε τον οργανισμό σας. Και τώρα να πάμε... πάνω, Τζίφα, να πάμε σε ένα θέμα που έχει και καλά και κακά. Είναι ένα διφορούμενο θέμα, αν θέλεις. Και δεν είναι άλλο από τα αποτελέσματα των συσκέψεων επισυσκέψεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη νέα μετάλλαξη του ιού, την Όμικρον. Βασικά... με λίγα λόγια, μας συστήνουν τη μετάλλαξη Όμικρον.
Έτσι ακριβώς όπως το είπες. Επί της ουσίας μας συστήνουν την μετάλλαξη όμικρον και το λένε και το παραδέχονται ότι είμαστε σε ένα αρχικό στάδιο, δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα και εμείς τώρα μαθαίνουμε. Αυτό είναι το κακό της υπόθεσης. Ναι. Έτσι. Να περάσουμε και στο καλό της υπόθεσης. Αυτά τα λέει ο Διευθυντής Αντιμετώπισης Επειγόντων Περιστατικών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας τώρα, ο Μάικλ Ράιαν, ο οποίος έκανε μάλιστα μία έρευνα, της οποίας τα αποτελέσματα δείχνουν τρία βασικά πράγματα. Ποια είναι αυτά? Ότι η μετάλλαξη όμικρον εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, χτυπάει ακόμη και τους εμβολιασμένους. Βέβαια, καλά, και ο COVID-19 χτυπάει τους εμβολιασμένους από ό,τι βλέπουμε, έτσι. Τι. Και ο COVID-19 και τα στελέχη τα προηγούμενα και αυτά απλήκουν τους εμβολιασμένους, δεν είναι κάτι... Έτσι, η Δέλτα συγκεκριμένα ήταν αυτή η οποία τους εμβολιασμένους τους έριξε στα κρεβάτια. Τρίτον, ότι αυτή η μετάλλαξη, η όμικρον, είναι λιγότερο αποτελεσματικά τα εμβόλια σε αυτή τη μετάλλαξη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν έχεις ένα αναποτελεσματικό όπλο, δηλαδή ένα εμβόλιο το οποίο δεν είναι αποτελεσματικό, θα έχεις πολύ περισσότερες μεταλλάξεις όμικρον. Και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο πανικός στην Ευρώπη και συσκέψεις επί συσκέψεων, όπως προείπες λίγο πριν, διότι βλέπουμε σιγά σιγά να εξαπλώνονται στην Ευρώπη όλο και περισσότερα κρούσματα. Μάλιστα. Εν αναμονή εξελίξεων, γιατί πραγματικά στην ουσία, από ό,τι καταλάβατε, κανείς δεν γνωρίζει τι σημαίνει όμικρον, τίποτα, το στέλεχος όμικρον. Εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, εδώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στον οποίο αναφερόμαστε, επιμένει ακόμα ότι απλά το μόνο όπλο που έχουμε και πρέπει να χρησιμοποιούμε είναι το εμβόλιο. Κοινώς δεν γνωρίζουμε ακόμα που πάνε τα τέσσερα, Τζίνα. Κοινώς το εμβόλιο, αλλά δεν αποκλείουν και βέβαια το πιστοποιούν μάλιστα ότι πλήττουν το στέλεχος αυτό, πλήττει και τους εμβολιασμένους, όπως και τα προηγούμενα στελέχη. Έτσι ακριβώς. Πάλι από ό,τι κατάλαβα και για την αποτελεσματικότητα. Ορίστε. Αμφιβάλλει από ό,τι κατάλαβα και για την αποτελεσματικότητα. Αμφιβάλλει. Βεβαίως, έχουν μαύρα μεσάνυχτα στην ουσία, να λέμε την αλήθεια, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ο Παγκόσμιος λοιπόν Οργανισμός Υγείας μέχρι στιγμής έχει μαύρα μεσάνυχτα για την εξέλιξη, αλλά και αν θέλετε για πάρα πολλά πράγματα γύρω από τον όμικρον. Ουσιαστικά προσπαθούν να μας τον συστήσουν χωρίς να έχουν συστηθεί οι ίδιοι μαζί του. Έτσι. Οπότε ζούμε με ένα ερωτηματικό, εμείς προσπαθούμε να προστατεύουμε τους εαυτούς μας όπως έχουμε μάθει. Αυτό είναι νομίζω το προληπτικό μέτρο. Και ο Θεός μαζί μας, γιατί κανείς δεν γνωρίζει τίποτα προς το παρόν. Έτσι. Κανείς δεν ξέρει πώς να μας βοηθήσει. Έτσι. Αυτό που είπες, Τζίνα, προσοχή και ο Θεός μαζί μας. Αυτό. Αυτό προστασία. Και βέβαια, αυτό που λέγαμε και ξαναλέγαμε με τις έγκυες, γιατί είναι ένα θέμα πραγματικά που απασχολεί. Βέβαια. Γιατί φοβόντουσαν οι έγκυες να εμβολιαστούν, μήπως και επηρεάσει το εμβόλιο το βρέφος. Και να τώρα που έχουμε παιδάκι, μόλις 7 ημερών, να νοσηλεύεται με κορονοϊό. Και σημειωτέων, Ρούλα μου, οι γονείς είναι ανεμβολίαστοι και οι δύο και βέβαια νοσούν και οι δύο. Ναι, και από ό,τι φαίνεται οι γονείς ήταν αυτοί που μετέφεραν τον ιό και στο 7 ημερών βρέφος. Να πούμε ότι το μωρό νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Έχει αποφασιστεί η διακομιδή του στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων, γιατί το περιστατικό είναι στην Κέρκυρα. Παρ' όλα αυτά, οι γιατροί δεν ανησυχούν, καθώς λένε ότι η κατάστασή του είναι καλή, θα μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους. Και φυσικά, οι γονείς του είναι και οι δύο ανεμβολίαστοι και νοσούν και οι ίδιοι από κορονοϊό, έτσι. Πολύ ωραία. Ουσιαστικά, όταν γεννούσε η μητέρα, έπασχε από κορονοϊό, γεννήθηκε το παιδάκι. Το μετέφερε και στο παιδί. Έτσι. Άρα λοιπόν, οι έγκυες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. Διπλά προσεκτικές. Διότι ο COVID δεν χτυπάει μόνο τις ίδιες, χτυπάει και το έμβριο. Ενώ το εμβόλιο προστατεύει και την ίδια και το έμβριο. Αυτό πρέπει να βάλουν καλά στο μυαλό τους και να μην ακούνε δεξιά και αριστερά προβλέψεις και πιθανότητες. Έχουν βγει γιατροί και το λένε και το ξαναλένε. Και στη δική μας εκπομπή έχει βγει ο γιατρός και έχει πει ότι μία εμβολιασμένη έγκυο προστατεύει και τον εαυτό της και κατ' επέκταση το έμβριο. Μία ανεμβολίαστη θέτει σε κίνδυνο και τον εαυτό της και το έμβριο.
Το παιδί της, το αυριανό παιδί της θέτει σε κίνδυνο. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλες όσες βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση, ότι επί της ουσίας βάζουν σε κίνδυνο το αγέννητο παιδί τους. Οπότε και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και πολύ επικίνδυνη. Και πραγματικά αντιδρώ απέναντι σε όλους αυτούς που επιμένουν ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, επιμένουν ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούμε. Άμα πάμε δηλαδή στο α, β, γ, πάλι... Ουσιαστικά το καλύτερο είναι αυτό που θα δείτε στη συνέχεια. Είναι συγκλονιστικές μαρτυρίες συγγενών θυμάτων. Θεωρώ ότι πραγματικά είναι ένα ρεπορτάζ προς παραδειγματισμό όλων μας. Γιατί καλή θεωρία, αλλά η πράξη οδηγεί αλλού. Παρακολουθήστε παρακαλώ. Πράγμα για το παιδί μου να προλάβω χρόνια ολόκληρα δίπλα της. Τώρα πώς θα πορευτώ, κούκλα μου, δεν ξέρω. Η Κατερίνα μου δεν θα γυρίσει, έχει πάει στους αγγέλους εκεί που της αρμόζει. Με τον κορονοϊό είχα φοβηθεί και δεν πήρα απόφαση να την κατεβάσω στο νοσοκομείο. Εγώ από εδώ μου λέγαν μη τυχόν και το παιδί το μεταφέρω σε νοσοκομείο, γιατί θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και αυτό το κομμάτι τώρα με βασανίζει και λέω μήπως να την πήγαινα και μήπως να προλάβαινα. Δεν ξέρω. Εννοείται, εννοείται. Και τα αδέρφια της. Αλίμονο. Των προβλημάτων η Κατερίνα μου δεν είχα πάρει την απόφαση για να κάνουμε εμβόλιο. Το θέμα είναι ότι αυτό που του είπα, του λέω βρε Πέτρο, γιατί δεν πήρες την δάκτυλο. Δεν κάνω το εμβόλιο. Γιατί δεν πήρατε το ασθενοφόρο. Και μου απαντάει ότι είχε τελειώσει, ας πούμε, το COVID και ότι υποτροπίασε. Ένας άνθρωπος, πιστεύω, ο οποίος δεν το πιστεύει και είναι και ανεμβολίαστος, πιθανόν δεν θα το αντιμετωπίσει και σοβαρά. Προσωπικά σοκαρίστηκα χθες με την έννοια ότι είναι φρίκι το 21 μέσα σε μια πόλη σαν τη Λάρισα, που έχει δύο νοσοκομεία, ένα ιδιωτικό που έχει πρόσβαση να πας όπου θέλεις, να παίρνουν νεκρή μια κοπέλα στο Σεντόνι με σπάκο ή να την κατεβάσουν με τα πόδια. Και η κοπέλα που είναι στο πρώτο άνοιξε την πόρτα και της είπαν αυτή κλείσε, κλείσε γρήγορα. Δεν είναι και καθόλου ωραίο ψυχολογικά για όλους εμάς να παίρνουν από την πολυκατοικία νεκρούς ανθρώπους. Μου θύμισε λίγο όταν πρωτοβγήκε ο COVID στην Κίνα, που σφραγίζαν τις πολυκατοικίες και τους βγάζαν νεκρούς. Εντάξει τώρα, δεν είναι το 21 να ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να αμφισβητήσει πράγματα και καταστάσεις μετά από αυτό που ακούσατε? Αυτό είναι γροθιά στο στομάχι που λέμε. Αυτό είναι η γροθιά στο στομάχι. Αυτές οι μαρτυρίες, αυτά τα λόγια. Αμφισβητούν ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα υπάρχει αμφισβήτηση, δυστυχώς. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι και οι ίδιοι ανεμβολιαστοί μπροστά στο τέλος μετανιώνουν. Και ούτε αυτό δεν δίνει παράδειγμα στους ανεμβολίαστους να προσέλθουν στον εμβολιασμό. Γιατί μπορεί να αυξάνονται οι εμβολιασμοί, αλλά όλοι αυτοί που τρέχουν να εμβολιαστούν τρέχουν για την τρίτη δόση. Για την πρώτη δόση ακόμα τα πράγματα είναι ρευστά. Έτσι, ναι. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι που έχουν προβληματιστεί. Και οι περισσότεροι, αν θέλετε, λόγω ανάγκης εμβολιάζονται. Λόγω εργασίας, λόγω συνθήκων. Όχι λόγω του ότι έχουν, αν θέλετε, την κοινωνική συνείδηση να προστατέψουν τους γύρω τους, αλλά να προστατέψουν και τους ίδιους τους εαυτούς. Δυστυχώς είναι όπως το περιέγραψες. Πράγματι, πολλοί αναγκάζονται υποχρεωτικά εντός εισαγωγικών για να είναι ενταγμένοι μέσα στο κοινωνικό σύνολο να κάνουν το εμβόλιο μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Για να πάνε στη δουλειά τους. Εμβολιαστείτε λοιπόν, προστατέψτε τον εαυτό σας, προστατέψτε τους γύρω σας. Γιατί πραγματικά η μετάλλαξη όμικρον εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα και κανείς μέχρι στιγμής δεν ξέρει πώς και τι. Δεν ξέρουμε πώς να την νικήσουμε, δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκαλέσει στον οργανισμό μας. Γι' αυτό λοιπόν τώρα που έχουμε και τη μετάλλαξη όμικρον πρέπει να είμαστε τριπλά και τετραπλά προσεκτικότεροι για να μην έχουμε άσχημες καταλήξεις. Και χαρά μου να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Διότι έχουμε εξελίξει τη δίκη του ψευτογιατρού. Ναι, έχουμε σε εξέλιξη τη δίκη του ψευτογιατρού. Να πούμε ότι είχε διακοπεί η δίκη με τον ψευτογιατρό να προκαλεί ότι οι μάρτυρες και όλα αυτά που ακούγονται και γράφονται τέλος πάντων μιλούν για τα καταστροφικά του έργα, αλλά κανείς δεν μιλάει για αυτός που βοήθησε. Τι ωραία. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος όταν διακόπηκε η δίκη στο Μικτόρκωτο έφυγε
ψυχρεμότατος, με αποτέλεσμα η μητέρα μιας 35χρονης καρκινοπαθούς που πέθανε παραδομένη στις πρωτοποριακές εναλλακτικές μεθόδους του Δόκτωρ Κόντος, με τη λήξη της χθεσινής διαδικασίας στο μητρόπο το δικαστήριο, προσπάθησε να του επιτεθεί και τελικά η γυναίκα κατέρευσε. Ο άνθρωπος αυτός, να θυμίσουμε ότι κατηγορείται για το θάνατο συνολικά 12 βαριά νοσούντων ανθρώπων. Η μητέρα ξέσπασε διότι τον είδε να αποχωρεί από το δικαστήριο ψύχρεμος και άρχισε να φωνάζει αλήτη, βρωμιάρη, μου έφαγε στο κορίτσι τέρα σκουλίκι. Μάλιστα, λέει ότι αυτός, επειδή το παιδί της πίστευε στο Θεό, ο κατηγορούμενος πάτησε πάνω σε αυτό και τελικά άφησε δύο παιδάκια να μεγαλώσουν χωρίς το χάδι της μάνας τους. Στο δικαστήριο... Κακά τα ψέματα, χειραγωγούσε τους ασθενείς. Εννοείται ότι τους χειραγωγούσε. Χειραγωγούσε τους ασθενείς, ακριβώς. Και με, στο δικαστήριο, με συνεργεί ολόκληρο δίπλα του. Κατέθεσε και άλλη μια γυναίκα, η οποία νόσησε το 2017 από καρκίνο του μαστού, γνώρισε τον δήθεν διακεκριμένο επιστήμονα από μια φίλη της ασθενή που τον εμπιστεύτηκε και έχασε τη ζωή της. Ο κατηγορούμενος, δηλαδή, λοιπόν, δεν παραδειγματίστηκε από τη φίλη της. Έλατε, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και πήγε με κλειστά μάτια και έπεσε πάνω του. Ή κάτι δεν καταλάβαμε καλά. Κατηγορούμενος, λοιπόν, προέτρεψε τη συγκεκριμένη ασθενή, την γυναίκα που νόσησε το 17, να μην κάνει τις χημειοθεραπείες που τη συνέστησαν οι γιατροί, αλλά να ακολουθήσει τη δική του εναλλακτική θεραπεία με βότανα από το πύλιο, βιταμίνες, από στάγματα μέσα σε χυμούς και ενέσεις αρτεμισινίνης. Όταν η γυναίκα, λοιπόν, πήγε στο πύλιο για να πάρει αυτά τα βοτάνια, της είπε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, είστε τυχεροί, πέσατε σε γιατρουδάρα. Τέλος πάντων, η γυναίκα πίστηκε ότι έπρεπε να εγκαταλείψει. Άρα ουσιαστικά ήταν και ο πολιτής της συμμορία. Ναι, βέβαια. Να εξηγήσουμε στον κόσμο. Γιατί δεν πήγαινε, δεν τους έλεγε έτσι, ότι ξέρετε, θέλετε αυτό το βοτάνι, πηγαίνετε οπουδήποτε και αγοράστε το. Τους έστελνε σε συγκεκριμένη πηγή. Μα είναι γνωστό από τη συνεργοί του ουσιαστικά πουλούσαν τα δικά του προϊόντα. Έτσι. Μα είναι γνωστό από τη δικογραφία ότι είχε συνεργούς και μάλιστα όχι έναν, πολλούς και μάλιστα όχι σε ένα σημείο, σε 30. Σε μοναστήρια, σε κλινικές, και να όπως λέγαμε και χθες, σε μαγαζιά ότι συστάθηκε και δεύτερη δικογραφία που κάνουν λόγο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και όλα αυτά απορρέουν από την πώληση των βοτανιών, ματζουνιών και των σχετικών. Και των πληρωμών βέβαια των άνδρων που έπαιρνε και ο ίδιος. Για συνέχιση, χαρά μου. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή η γυναίκα έκανε εξετάσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα γιατί είχε μεταστατικό καρκίνο στους λεμφαδένες. Έκανε, λέει, 17 χημειοθεραπείες, 35 ακτινοβολίες, είχε πολύ λίγες πιθανότητες να ζήσει και από εδώ και πέρα η ζωή της είναι κάθε 3 μήνες εξετάσεις, διότι ο καρκίνος της είναι μεταστατικός. Και ο κατηγορούμενος που ευθύνεται και έγινε μαρτύριο για τη ζωή της, πάλι στάθηκε στην πίστη του στο Θεό και στο γεγονός ότι ο σύζυγός της έχει αδελφό στο Άγιον Όρος μοναχό. Και ο σύζυγός της μετά από αυτό συνέχισε να επικοινωνεί με τον δόκτορα Κόντο, ο οποίος του έλεγε να μην κάνει χειρουργείο ούτε χημειοθεραπείες. Απορώ, δηλαδή, πως έζησε αυτή η γυναίκα και πήγε και κατέθεσε. Εγώ απορώ που τον λέμε ακόμα δόκτωρ και Κόντο. Πήγε στο σπίτι της, λέει, με μεγάλο σταυρό που είχε μέσα, της είπε ότι είχε μέσα τα οστά Αγίων και τους έλεγε: σας φέρνω την ευλογία του Θεού. Εντάξει, δεν μπορώ άλλο. Πραγματικά, Δηλαδή, τραγικό. Δηλαδή, πραγματικά να ξυπνήσει ο κόσμος. Δηλαδή, εκμεταλλεύονται την ανάγκη και την απόγνωσή μας κάποιοι. Την απόγνωση, την ανάγκη και τον πόνο μας. Και πίστη μας στο Θεό. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Προσπαθήστε να μην χειραγωγήσετε. Ο κάθε ένας έχει τον τομέα του. Ο ιερέας έχει τον πνευματικό μας κόσμο να καλλιεργήσει. Ο γιατρός ασχολείται με τα του οργανισμού μας. Ο καθένας, τέλος πάντων, έχει το ρόλο του. Και δεν μπορούμε να αφινόμαστε στα χέρια του κάθε τη χάρπας του, ο οποίος προσπαθεί να μας εκμεταλλευτεί. Πάνω τζίφα τώρα. Έχουμε εξελίξει ως προς το θέμα στο γαλάτσι. Ναι, γιατί βέβαια βγαίνουν και άλλα συνταρακτικά θέματα.
Τελικά ο δράστης δεν ήταν 36χρονος όπως υποστηρίζαμε, αλλά 44χρονος και εμφανιζόταν μάλιστα και με πλαστά στοιχεία. Ακριβώς αυτό. Είχε λοιπόν πλαστή ταυτότητα. Λίγες μέρες πριν αποκαλύψαμε ότι το εσωτερικών υποθέσεων έβγαλε ένα από τα μεγαλύτερα λαβράκια που έχει βγάλει ποτέ, με 20 παρακαλώ συλλήψεις αστυνομικών για πλαστές ταυτότητες. Φαίνεται ότι μία από αυτές τις πλαστές ταυτότητες είχε και το συγκεκριμένο θύμα, ο πυγμάχος, ο οποίος τελικά βρέθηκαν 7 κάλικες, 7 σφαίρες έφαγε. Τελικά δεν ήταν 4, στο γυμναστήριο, ήταν 7 σφαίρες. 7 σφαίρες. Να από θυμίσουμε ότι είχε δολοφονηθεί έξω από το γυμναστήριο στο οποίο πήγαινε να προπονηθεί. Έτσι ακριβώς. Περπατώντας, τον εκτέλεσε, ανέβηκε σε μηχανή όπου υπήρχε ο συνεργός του και φύγανε προς άγνωστη κατεύθυνση. Αυτά προς ώρας. Φαίνεται ότι οι πλαστές ταυτότητες έχουν φτάσει, όπως αποδεικνύεται, στα χέρια βαρυπινητών. Και λοιπόν, καλό, όλη η Ελλάδα έχει από αυτές τις πλαστές ταυτότητες, έτσι. Κάθε μέρα ακούμε και κάτι καινούριο για το σύγχρονο. Όπως ακούγαμε, έπεσε, φαίνεται, στα χέρια και του 36χρονου που τελικά είναι 44χρονος. Ο οποίος βέβαια έχει βαριά κατηγορητήρια στις πλάτες του. Πράγματι, το κατηγορητήριο ήταν βαρύ το 2011 αλλά και το 2013 όταν ξανακάθισε στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Κάποιοι λένε ότι έχει σχέση με τη νύχτα. Όλα τώρα αυτά βέβαια θα μπουν στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικά τώρα η σχέση του με τους πλαστογράφους των δημόσιων εγγράφων. Έτσι ακριβώς. Είναι ένα θέμα πραγματικά που κάθε μέρα θα μας τροφοδοτεί εδώ την ατζέντα μας. Με ειδήσεις, έτσι ακριβώς. Και να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας συγκλώνησε χθες, στην αυτοκτονία των δύο αδερφών στο Νέο Ηράκλειο, Ρούλα μου. Mm-hmm. Έχουμε νέα στοιχεία που προκύπτουν, ναι, διότι βρέθηκαν και χειρόγραφες δηλώσεις, γιατί πρόκειται για δηλώσεις του νόμου 105 από ό,τι ακούστηκε, που υπέγραψαν λίγο πριν αυτοκτονήσουν τα δύο αδέρφια, που μιλούν για την προσωπική τους απόφαση να οδηγηθούν σε κάτι τέτοιο. Ναι, έτσι ακριβώς λοιπόν. Να πούμε ότι η ιστορία ξεκίνησε όταν ο τρίτος αδερφός της οικογένειας άκουσε τους πυροβολισμούς, ειδοποίησε την αστυνομία, μπήκανε στο σπίτι και βρήκανε νεκρά τα δύο αδέρφια. Όπως αποδείχτηκε και περιμένουμε και τις τελευταίες πληροφορίες από την νεκροψία που θα γίνει, η αδερφή ήταν αυτή που πυροβόλησε πρώτα στο πρόσωπο τον αδερφό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Να πούμε ότι βρέθηκαν δύο σημειώματα, τα οποία θυμίζουν δήλωση του νόμου 105 και έγραφαν εγώ, στη συνέχεια το όνομά τους, ο καθένας δηλαδή το δικό του, δηλώνω ότι θέτω τέλος στη ζωή μου. Και έπειτα αναφέραν το λόγο που τους οδήγησε σε αυτή την απόφαση, που σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, έχει να κάνει με τη μητέρα τους, η οποία είχε φύγει πριν λίγους μήνες από τη ζωή και μάλιστα είχε ταλαιπωρηθεί και πάρα πολύ, καθώς έπασχε από καρκίνο. Και στη συνέχεια, από κάτω, είχαν υπογράψει απλά με το όνομά τους. Ήτανε παρομοιότυπος ακριβώς, παρομοιότυπα τα σημειώματα, μόνο που άλλαζε το όνομα. Απίστευτο. Ήτανε διαφορετικός γραφικός χαρακτήρας, δηλαδή δεν μπορούμε να... Το θέμα είναι ότι ο γραφικός χαρακτήρας μοιάζει πάρα πολύ. Αυτό το λόγο θα εξεταστούν και από γραφολόγο, γιατί μοιάζει πάρα πολύ ο γραφικός χαρακτήρας. Είναι μεν διαφορετικός, αλλά μοιάζει. Μοιάζει πάρα πολύ. Οπότε θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να έχει γράψει και τα δύο και να έχει απλά αλλάξει το γραφικό χαρακτήρα. Είτε μπορεί να μοιάζει επειδή ήταν αδέρφια και γι' αυτό το λόγο να ήταν ίδιο σχεδόν. Μην αυτό θα το αυτό. Πει ένας γραφολόγος, θα το ξεκαθαρίσει για. Να είναι 100% σίγουρη και η αστυνομία, είναι κάτι που ακόμα δεν έχει μαθευτεί. Πάντως είναι τραγικό, δηλαδή αυτά, έτσι όπως είναι τα στοιχεία αυτή τη στιγμή, φαίνεται δηλαδή ότι αυτά τα δύο παιδιά δεν κατάφεραν να κάνουν τι, να ξεπεράσουν τον πόνο του χαμού της μητέρας. Και δεν ήταν μόνο ο χαμός της μητέρας του, ήταν και οι δύο άνεργοι. Ήταν και οι δύο άνεργοι και ουσιαστικά ο μοναδικός που δούλευε σε αυτή την οικογένεια ήταν ο τρίτος αδερφός. Ναι. Κάποιοι γείτονες λένε ότι δεν δουλεύανε κιόλας επειδή τα τελευταία χρόνια, όπως είπαμε, φρόντιζαν τη μητέρα. Ωστόσο, άκουσα κάποιες δηλώσεις το πρωί του φαρμακοποιού της γειτονιάς, ο οποίος μέσα σπίτι σαφώς υποστήριξε ότι είχε ξανακάνει απόπειρα και μάλιστα ο αδερφός είχε κάνει απόπειρα, διότι κάποια στιγμή εμφανίστηκε στο φαρμακείο του με μια χαρακιά στο λαιμό και μάλιστα από ό,τι περιέγραφε ήταν από τη μία καροτίδα στην άλλη. Και όταν τον ρώτησε πώς το έπαθες αυτό, το μόνο που του είπε είναι ότι τους την πέσανε στην πιλωτή για να τους ληστέψουν, τους δέσανε και τους τραυμάτισαν. Και όταν ρώτησε πώς,
Δεν απάντησε. Εκεί λοιπόν άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Και βέβαια οι υποψίες του δικαιώθηκαν ακούγοντας το συμβάν της οικογενειακής τραγωδίας. Υπήρχαν κάποια άτομα και στη γειτονιά που λέγανε ότι τα δύο αδέρφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, αλλά οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι όλο αυτό προήλθε από το γεγονός ότι ταλαιπωρήθηκε τόσο χρόνια η μητέρα τους που τη φρόντιζαν και μετά την έχασαν από τη ζωή. Και δεν ήταν κάτι. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό που γεννά ερωτηματικό είναι το γεγονός ότι πριν δύο ημέρες είχαν ασπεύσει να κάνουν rapid test και οι δύο, που σημαίνει ότι δεν ήταν οργανωμένη η απόφαση να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Λίγο περίεργο. Είναι όντως περίεργο. Το θέμα είναι να δούμε κιόλας αν τα σημειώματα τα έχει γράψει ένα άτομο. Αυτό είναι το βασικό. Ναι, γιατί αν τα έχει γράψει ο καθένας τα δικά του, είναι άλλη τροπή. Αν τα έχει γράψει όμως ένα από τα δύο αδέρφια, και αυτό αλλάζει πολλά. Και επίσης δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι που δεν είναι οργανωμένο τη στιγμή που δείχνει θέματα οργάνωσης. Γιατί τώρα το να πας να προμηθευτείς μία δήλωση του νόμου 105, να τη συμπληρώσεις, να την υπογράψεις, χρειάζεται ένα διαδικαστικό και πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά αποφασισμένος για να προβείς αυτές τις ενέργειες. Όντως. Από τη μία λοιπόν δείχνει ότι είναι όλα οργανωμένα και από την άλλη δείχνει ότι είναι μία απόφαση στιγμής και κάτι που μπερδεύει και τις αρχές. Και βέβαια και τα συγγενικά πρόσωπα που προσπαθούν να δουν τι συνέβη τελικά ανάμεσα στα δύο αδέρφια. Και πώς βρέθηκε η καραμπίνα στο σπίτι τους. Αυτό. Και πώς η κοπέλα πυροβόλησε πρώτα τον αδερφό και μετά. Όχι απλά πυροβόλησε. Αυτό πυροβολήθηκε. Του τίναξε τα μυαλά στον αέρα. Ναι. Αυτό έκανε. Του τίναξε τα μυαλά στον αέρα με μια καραμπίνα. Δηλαδή είναι αποτρόπαιος ο τρόπος με τον οποίο έδρασε έναντι του αδερφού της, τον οποίο ήθελε, υποτίθεται με βάση τα όσα έχουν γραφτεί, να τον λυτρώσει από τον πόνο που ένιωθε. Άμα είναι βάρβαρος ο τρόπος. Να βάλεις τέλος στη ζωή σου. Άμα ήταν έτσι δεν θα σας ζούσε κανείς μας, ρε Σιπάνο Τζίφα, τι λες. Πάντως γεγονός είναι ότι τα πράγματα έχουν αγριέψει πάρα πολύ. Και πάνω μου είδαμε και επίσης τι συνέβη στο μετρό. Ένας μαχαιροβγάλτης, 7 ετών παρακαλώ, ναι, 7 ετών. Είναι μέλος άγριας συμμορίας που λίστευε επιβάτες του μετρό. Ένα 7χρονο παιδάκι. 7χρονα επιτίθεται σε 17χρονα. Πόσο και τραγικό, μάλιστα, δηλαδή πόσο πια. Είναι κάποιες ειδήσεις που μας ξεπερνάνε. Λοιπόν, όλα συνέβησαν προχθές το βράδυ που σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Αθήνας, στο μετρό, στην είσοδο του μετρό, στο Σύνταγμα, όπου κατέβαιναν δύο 17χρονοι και οι οποίοι δέχτηκαν επίθεση από μία ομάδα 15 περίπου ατόμων, όπως περιέγραψαν οι ίδιοι, εκ των οποίων ο ένας ήταν, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν στην αστυνομία, 7 περίπου ετών, 8 το πολύ, και είχε μάλιστα ήδη ένα τατουάζ στο μάτι του. Απίστευτο. Το οποίο ήταν ημισέλινος. Η ελληνική αστυνομία και κρατούσε ένα μαχαίρι. Το καταλαβαίνετε, μιλάμε για έναν λιλιπούτιο μαχαιροβγάλτη. Στο κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας ακριβώς. Όπως επίσης στο κέντρο της Αθήνας κυκλοφορούσαν και κάποιοι 28χρονοι, οι οποίοι έκαναν σεξουαλική παρενόχληση σε κοριτσάκια ανήλικα. Έτσι, έτσι. Πραγματικά δύο κοριτσάκια ανήλικα χθες βράδυ, γύρω στις 10, βίωσαν τον τρόμο στην Ερμού. Ήρθαν αντιμέτωπα με τις αρρωστημένες ορέξεις δύο ανδρών, δύο 28χρονων. Τα κορίτσια λοιπόν περπατούσαν αμέριμνα στην οδό Ερμού, στο κέντρο της Αθήνας, γύρω στις 10, όταν ξαφνικά. Και τα δύο επεισόδια επισημαίνω ότι έγιναν στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά στα μάτια του κόσμου. Συνέχισε χαρά μου. Τα κοριτσάκια 13 και 14 ετών, έτσι. Και τα γαϊδούρια ολόκληρα 28χρονα. Τις πλησίασαν λοιπόν. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά τρελαίνομαι όταν. Τις πλησίασαν λοιπόν οι δύο δράστες, προσπάθησαν αρχικά να τις αποπλανήσουν. Εκείνες άνοιξαν το βηματισμό, κινήθηκαν πιο γρήγορα. Παράλληλα έλεγαν στους άντρες να τις αφήσουν ήσυχες. Εκείνοι όχι μόνο δεν πτωούνταν, αλλά γίνονταν όλο και πιο επιθετικοί. Πλησίασαν τελικά τις ανήλικες, άρχισαν να τις στοπεύουν, τα κορίτσια αντιστάθηκαν και γλίτωσαν από τα χειρότερα γιατί, διότι ευτυχώς, παρενέβησαν άμεσα ειδικοί φρουροί της ομάδας Δίας, οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο. Οι αστυνομικοί είδαν τα δύο κορίτσια να κινούνται γρήγορα και κατά πόδας να ακολουθούν οι δράστες, χωρίς δεύτερη σκέψη, οι ειδικοί φρουροί της ομάδας δράσης επενέβησαν
και αφού άκουσαν τι τους είπαν τα κορίτσια, στη συνέχεια πέρασαν χειροπέδες στους 28χρονους και τους οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα στο κέντρο της Αθήνας. Ουσιαστικά τα κοριτσάκια είχαν άγιο που έτυχε να είναι κοντά η ομάδα Δίας, έτσι. Ακριβώς. Τώρα βέβαια βρίσκονται αντιμέτωποι με το αδίκημα της σεξουαλικής παρελινόχλησης. Είχαν άγιο, 13 και 14 χρόνων παιδιά. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας με ξεπερνούν. Αλλά όχι, δεν θα ρητηδιάσω με όλα αυτά που ακούω και βλέπω. Όχι. Γιατί έχω τον καλύτερο σύμμαχο για το δέρμα μου, που δεν είναι άλλο από το Απάλ Τοτάλ. Αυτό εδώ το προϊόν, το μοναδικό προϊόν, το Απάλ Τοτάλ. Ένα προϊόν το οποίο αναπλάθει και προστατεύει την επιδερμίδα μας από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Και βέβαια, μια και μίλησα για ρητίδες, βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπλαση του δέρματος, λιένει τις λεπτές ρητίδες που μας δημιουργεί η καθημερινότητα, γιατί δεν είναι μόνο το πέρας της ηλικίας που μας ρητιδιάζει, είναι και όλα αυτά τα συγκλονιστικά που ζούμε και ακούμε καθημερινά. Είναι λοιπόν ένα πολύτιμο προϊόν για το δέρμα μας, διότι από πού να αρχίσω, Ρούλα μου. Προστατεύει καταρχάς. Αναπλάθει το δέρμα μας. Βοηθάει στους μυϊκούς πόνους, στα καψίματα, στα χτυπήματα, στα τσιμπήματα. Βοηθάει στην κυταρίτιδα. Βοηθάει, Ρούλα μου, επίσης και στις ραγάδες. Τι άλλο κάνει αυτό εδώ το πολύτιμο προϊόν? Είναι μία αναπλαστική κρέμα πολλαπλής δράσης που βοηθάει σχεδόν σε όλα, όπως είπαμε, και για την κυταρίτιδα και για τις ραγάδες και για τα τσιμπήματα και τους τραυματισμούς και σαν βάση πριν από το μακιγιάζ και μετά την ηλιοθεραπεία και μετά το μπάνιο. Είναι μία αναπλαστική κρέμα πολλαπλής δράσης για όλο το σώμα, για όλους τους μήνες του χρόνου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από γυναίκες φυσικά όσο και από άντρες. Ο καλύτερος σύμμαχος λοιπόν του δέρματος είναι αυτό εδώ το μοναδικό προϊόν. Και πρέπει όλοι εσείς που θέλετε να έχετε δέρμα λαμπερό, δέρμα υγιές, να καλέσετε τώρα στο 211-1600 και να εκμεταλλευτείτε τη σούπερ προσφορά μας, η οποία είναι πραγματικά μεγάλη ευκαιρία. Διότι μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 211-1600 και μόνο με 19,90 μπορείτε να κάνετε δικά σας όχι μόνο ένα Απάλ Τοτάλ, αλλά δύο Απάλ Τοτάλ. Ποιος λοιπόν δεν θέλει ένα σύμμαχο για το δέρμα του στην προνομιακή τιμή των 29,90. Και επαναλαμβάνω ότι στην προνομιακή τιμή των 29,90 αποκτάτε όχι μόνο ένα Απάλ Τοτάλ, αλλά δύο. Τώρα, αν θέλετε να περάσετε υποδοκιμή, μπορείτε να καλέσετε στο 211-1600 και μόνο με 19,90 να δοκιμάσετε το Απάλ Τοτάλ και είμαι σίγουρη πως θα σας καταπλήξει. Όσο ωστόσο εμείς βρισκόμαστε στις διαφημίσεις, για να σας δω να καλέσετε στο 211-1600 για να κάνετε αυτό το υπέροχο δώρο στην επιδερμίδα σας.